Κυρίες και κύριοι, συνέχεια της σημερινής εκπομπής, εδώ παρεμβάσεις στα Βορείου Ελλάδος και να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιάννη Εφρεμίδη, είναι αντιδήμαρχος και αυτός στον Δήμο της Δράμας. Κύριε Εφρεμίδη, τι κάνετε, αντιδήμαρχος οικονομικών, έχει και την λαϊκή αγορά στις αρμοδιότητές του, έχει και την δημοτική αστυνομία, γενικότερα με την καθημερινότητα. Κύριε Εφρεμίδη, να σας χαιρετήσουμε. Καλησπέρα κύριε Φυλακτέ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη μεγάλη εβδομάδα, καλό Πάσχα, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, να τονίσουμε φυσικά ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός για την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών και μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Δημοτική αστυνομία, παραδείγματος χάρη. Βεβαίως, δεν σταματάνε να λειτουργούν υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι για να δώσουν και να διευκολύνουν το ευρύτερο κοινό. Υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός το πώς θα κινηθούμε. Υπάρχει δυσκολία όπου λόγω του COVID και κάποιων γεγονότων του υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουμε λιγότερο προσωπικό. Αλλά προσπαθούμε να το αντιπαρέλθουμε αυτό και με τη βοήθεια όλων και φυσικά των εργαζομένων πιστεύω ότι δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο. Να πούμε φυσικά ότι έχουμε και την λαϊκή αυτής της Μεγάλη Πέμπτη η οποία θα διοργανωθεί. Θα είναι σίγουρα μεγάλη, με πολλή κίνηση. Γενικότερα τώρα, από αυτό το πείραμα το οποίο έγινε, κύριε Εφρεμίδη, είστε ικανοποιημένος, τηρήθηκαν οι κανόνες, πάνε καλά τα πράγματα, δύο λαϊκές σε δύο διαφορετικά σημεία, γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι? Κοιτάξτε, εμείς προσεγγίσαμε το πρόβλημα από την οπτική στο να μην στερήσουμε οικονομικά τα προστοζήν των ανθρώπων με τον οποίο έχουν ενασχόληση με τη λαϊκή. Πρώτο μας μέλημα ήταν να κρατήσουμε το ιερό δικαίωμα του καθενός να μπορέσει να εργαστεί και να φέρει κάποιο έσοδο στο σπίτι του. Από τη στιγμή που το κράτος μας έδωσε τη δυνατότητα με νομοθετική ρύθμιση, έστω και με τις δύο λαϊκές, να λειτουργήσουν όλοι εξίσου κάθε Πέμπτη, χρησιμοποιήσαμε αυτήν εδώ τη ρύθμιση για να μπορέσουμε να δώσουμε το δικαίωμα στην εργασία σε όλους. Μέχρι στιγμής, από αυτά τουλάχιστον τα αυτό οποία. Αυτό είναι κάτι που πολλοί κόσμος, Γιάννη Εφρεμίδη, δεν το γνωρίζει. Εγώ πόσο κόσμο έχω μιλήσει ο ίδιος στην λαϊκή, ότι αυτό έγινε αναγκαστικά γιατί υπήρχαν τα μέτρα κορονοϊού. Η αλήθεια είναι, κύριε Φυλακτέ, ότι όταν πήραμε την απόφαση, ήμασταν ο πρώτος Δήμος στη χώρα που το έκανε. Πέρασε φυσικά από όλο τον υπηρεσιακό συνέχεια που έπρεπε να κάνουμε με τα χαρτιά, με την αδειοδότηση και τα λοιπά. Τη γραφειοκρατία. Τη γραφειοκρατία, ναι. Και πήραμε την άδεια με την οποία λειτουργούμε μέχρι και σήμερα και δεν σας κρύβω ότι πολλοί δήμοι και γειτονικοί αλλά και αρκετά μακριά από την Δράμα μας έχουν τηλεφωνήσει για το πώς προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια και τι αντίκτυπο είχε στη δικιά μας κοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που δώσαμε σε όλους το δικαίωμα για την εργασία, πράξαμε ορθά, γιατί βλέποντας τους όμορους δήμους όπου λειτουργούν εβδομάδα παρά εβδομάδα, χάνουν εισοδήματα και δεν είναι προς το συμφέρον και των δημοτών αλλά και των εργαζομένων πάνω στο κομμάτι της λαϊκής. Να τονίσουμε φυσικά ότι έγινε μεγάλη συζήτηση για αυτήν την απόφαση. Έτσι θα κινηθεί και στη συνέχεια, μπορούμε να πούμε. Κοιτάξτε, θα κινηθούν οι μικροπολιτές. Η Δράμα είναι μια κλειστή κοινωνία. Είναι μια στα οικονομικά της δεδομένα που πρέπει να διασφαλίσει την πρωτογενή παραγωγή. Πρέπει να διασφαλίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν το προϊόν και το διοχετεύουν άμεσα στον πελάτη για να προστατεύσουμε και την οικονομία την τοπική, δηλαδή τον ίδιο τον παραγωγό, αλλά και για να έχουμε ένα χαμηλό σε αξία αλλά ποιοτικά καλό προϊόν προς τον καταναλωτή. Πάνω σε αυτό εδώ το πλαίσιο, εμείς εργαζόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη μορφή εκείνη, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα στο πρόβλημα το οποίο λέγεται αυτή τη στιγμή λαϊκή αγορά νόμου Δράμας, γιατί ήταν μια λαϊκή αγορά την οποία και εσείς θα γνωρίζετε ότι κατά το παρελθόν είχε έναν πολύ μικρότερο αριθμό εκθετών, ο οποίος με την εξέλιξη των ετών μεγάλωσε, έγινε αρκετά δυσλειτουργική, έγινε δυσπρόσιτη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εμείς στην προκειμένη περίπτωση εξετάζουμε διάφορα ενδεχόμενα, περιμένουμε το πέρας της νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο νομίζω είναι αυτή τη στιγμή προς διαβούλευση, και μετά από αυτό θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας με σκοπό να περάσουμε στην επόμενη μέρα για μια λειτουργία μιας λαϊκής αγοράς, μιας δημοτικής αγοράς,
η οποία να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία γενικότερα. Εννοείται το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται για την λειτουργία των λαϊκών που έχει πολυσχολιαστεί. Έχει πολυσχολιαστεί. Υπήρξε και πριν κάνα δύο εβδομάδες μία παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στην Ομαρχία Δράμας, όπου είχαν έρθει οι εκθέτες και είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους και κάποιους προβληματισμούς. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε το προσχέδιο για συζήτηση και περαιτέρω ενασχόληση με προτάσεις για να πάμε μετά στη Βουλή, όπου θα ψηφίσουν τι θα ψηφίσουν τελικά. Περιμένουμε και εμείς να δούμε την εξέλιξη όλης αυτής της διαδικασίας για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Ουσιαστικά λένε ότι βάζουν τους ιδιώτες στον χώρο των λαϊκών. Περιμένουμε, κύριε Φυλακτέ, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι και δεν ξέρουμε αν τελικά θα υλοποιηθεί. Γιατί πολλές φορές έχετε δει και εσείς από την εμπειρία σας πολλά προσχέδια νόμου αλλιώς να έρχονται και αλλιώς να καταλήγουν. Άρα και αυτό ας κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε πώς θα καταλήξει. Πάντως το σημαντικό που λέτε, και καλό είναι κάποια πράγματα να τα επαναλαμβάνουμε, είναι ότι ο Δήμος είναι ένας από τους φορείς, τους υπεύθυνους για τη λαϊκή αγορά, ότι εμπλέκονται και άλλοι φορείς, η αστυνομία, μέχρι και η πυροσβεστική για τους χώρους κλπ. Και η συγκεκριμένη χωροθέτηση έγινε και από άλλους συγκεκριμένους φορείς, οι οποίοι δέχθηκαν ότι είναι ο κατάλληλος χώρος ίσως για την πραγματοποίηση λαϊκής αγοράς. Αυτός εδώ στην Ανάπλαση. Δεν είναι μόνο ο Δήμος Δράμας ο οποίος έχει το αποφασιστικό κομμάτι. Μια δημοτική παράταξη, μια δημοτική αρχή πρέπει να ακούει απόψεις, αλλά οι απόψεις δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα. Εμείς πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες τις απόψεις και να προσπαθήσουμε να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση. Δηλαδή να φτάσουμε στο αποφασιστικό κομμάτι. Το οποίο αποφασιστικό κομμάτι, μην ξεχνάμε ότι έχει και επιπτώσεις στο σύνολο της κοινωνίας. Άρα εμείς θα πρέπει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πολύ ρεαλισμό να δούμε το κάθε βήμα ξεχωριστά. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε και την νομοθετική ρύθμιση, για να δούμε τι περιθώρια μας δίνει ή δεν μας δίνει ο νόμος, για να μπορέσουμε να πετύχουμε και εμείς το βέλτιστο προς όφελος της κοινωνίας. Πάντως προσωρινά συνεχίζεται η ίδια, στους ίδιους χώρους να πραγματοποιείται η αγορά και τα όποια σχέδια υπήρχαν για μια μόνιμη κατάσταση μένουν στις καλένδες, κύριε Φρεμίδη. Τα σχέδια υπάρχουν, η πρότασή μας είναι σχεδόν έτοιμη, αλλά στην παρούσα φάση, αν σε οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε να αλλάξουμε το στάτους αυτό το οποίο έχουμε σήμερα, τότε θα έπρεπε να κάνουμε εμείς την επιλογή, κάποιοι άνθρωποι να δουλεύουν μια εβδομάδα και κάποιοι εκθέτες να δουλεύουν την επόμενη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσα με τίποτα να μπω σε μια τέτοιου τύπου διαδικασία με την οποιοδήποτε αιτιολόγηση να στερήσω το εισόδημα σε κάποιον. Γι' αυτό και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή θα προχωρήσουμε έτσι, γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μας δίνει το δικαίωμα και στις δύο λαϊκές να εκθέσουν τα προϊόντα τους και να βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι ένα μεροκάματο. Είμαστε φυσικά ένα στάδιο καλύτερο αυτή την χρονική περίοδο. Μπαίνουμε σε μια κανονικότητα, κύριε Εφρεμίδη. Μπαίνουμε σε μια κανονικότητα με υποχρεωτικά self-test στο δημόσιο. Ναι. Το ένα σημαντικό αυτό. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε το λογικό χάρτη. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη στα πράγματα. Βεβαίως και περάσαμε πολύ δύσκολα τους τελευταίους 16 περίπου μήνες. Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξουν οι συνθήκες και θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από αυτήν εδώ την ιστορία. Ίσως όχι στο χρόνο και στο μέγεθος το οποίο επιθυμούμε και οι ίδιοι, αλλά σίγουρα οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας και πιστεύω ότι θα έρθουν πολύ σύντομα. Εσείς τώρα είστε και με ταξιδιωτικό γραφείο σαν επάγγελμα και αγωνιάται και για το άνοιγμα του τουρισμού. 15 Μαΐου ακούσαμε, κύριε Φρεμίδη, ότι μπαίνουμε σε ένα άνοιγμα για την τουριστική περίοδο. Να κρατάμε μικρό καλάθι. Το ακούσατε πολύ ευχάριστα τη συγκεκριμένη εξαγγελία. Κύριε Φυλακτέ, εμείς χάσαμε δύο σεζόν. Χάσαμε και την προηγούμενη τη σεζόν. Σας μιλάω τώρα μέσα από το γνωστικό αντικείμενο στον χώρο του τουρισμού. Όλη χρονιά και των δηλαδή. Υπηρεσιών. Χάθηκε η προηγούμενη χρονιά. Ευελπιστούμε τουλάχιστον, αν όχι να μην χαθεί, να βγάλουμε τα προς το ζήν. Δηλαδή να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια ισορροπία σαν επιχειρήσεις. Γιατί δεν σας κρύβω ότι μεγάλο μέρος των τουριστικών επιχειρήσεων, και όταν λέμε τουριστικό γραφείο, είναι και τα λεωφορεία, είναι τα τουριστικά γραφεία, είναι οι αεροπορικές εταιρείες, είναι τα ξενοδοχεία. Μέσα σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο υπηρεσιών είναι τα ταξί, είναι οι συγκοινωνίες, είναι ο υψητισμός, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα στο κομμάτι της μετακίνησης των υπηρεσιών και των ταξιδιών γενικότερα του τουρισμού. Αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε δεύτερη σεζόν. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις χρήζουν βοήθειας από το κράτος, βοήθειας ουσιαστικής και να μην μείνει μόνο στα λόγια ή σε ιδιαίτερου τύπου εξαγγελίες οι οποίες όταν έρθει η ώρα να υλοποιηθούν έχουν περιπτώσεις όπου μας πετάνε έξω, να είναι σε μια οριζόντια κλίμακα για να μπορέσει να κάνει ο τουρισμός ένα restart και να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι ο τουρισμός είναι η σημαντικότερη βιομηχανία της χώρας και μέσα από τον τουρισμό πολύ πολύ γρήγορα, με πολύ χαμηλότερο κόστος σε ό,τι αφορά τις υποδομές, θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε τουλάχιστον οικονομικά. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι έχουμε εδώ στην ευρύτερη περιφέρεια, κύριε Φρεμίδη, την Ιμφαία να ανοίγει για τις βόρειες χώρες, για τις βορειότερες της Ελλάδος. Δεν άνοιξε η εξοχή, έγινε γενικότερα μεγάλη συζήτηση για αυτό, το ότι δεν ανακοινώθηκε καν τι θα γίνει με την εξοχή. Υπήρξε μία, θα την χαρακτηρίζει έτσι, ενόχληση. Όχι μόνο σε επίπεδο Δράμας και Καβάλας και σε άλλες περιοχές. Επειδή δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος και βλέποντας... Τι γίνεται, την ξέχασαν. Βλέποντας τα δημοσιεύματα, πιστεύω ότι σιγά σιγά ο τουρισμός, ο Υπουργός Τουρισμού θα αρχίσει να δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουν και οι άλλες περιοχές. Ήδη από τις 15 Μαΐου και μετέπειτα θα ξεκινήσουν να έρχονται οι πρώτοι τουρίστες και θεωρώ εκ των πραγμάτων ότι πρέπει όλες οι πύλες εισόδου της χώρας να είναι ανοιχτές. Άρα θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσουμε στις επόμενες εβδομάδες, θέλω να πιστεύω. Για να δούμε. Κάτι το οποίο να σας προβληματίζει, κύριε Εφρεμίδη, δηλαδή αυτή η... Τα πολλά προαπαιτούμενα ίσως για έναν τουρίστα για να έρθει στην Ελλάδα. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει η διαδικασία των τεστ και... πολλά προαπαιτούμενα. Αυτό που εμείς ας πούμε ψάχνουμε αυτή τη στιγμή είναι κάνοντας υπολογισμούς και σαν επιχείρηση αλλά και σαν κλάδος γενικότερα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τα καινούργια μας πακέτα και να τα έχουμε, να είμαστε δηλαδή σε ετοιμότητα με το πρώτο κλικ με το που θα ξεκινήσει ο Υπουργός και θα μας δώσει το πράσινο φως. Νομίζω ότι και οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα τουριστικά γραφεία και οι αεροπορικές εταιρείες και τα ξενοδοχεία είναι σε μια εναρμόνιση της σκέψης τους ότι φέτος θα πάμε να κάνουμε την μεγάλη εκκίνηση, φέτος θα βάλουμε στην άκρη ίσως κάποιες σκέψεις για υπερβολικά μεγάλες τιμές και θα κοιτάξουμε να δούμε το σήμερα και να δώσουμε την εκκίνηση. Δηλαδή η εκκίνηση είναι το ίμιση του... τις λειτουργίες μας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Για να κερδίσουμε την ισοπαλία, όπως είπατε, κύριε Φρεμίδη. Δύσκολα θα την κερδίσουμε την ισοπαλία, κύριε Φυλακτέ. Δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε την οικονομική χασούρα την οποία έχουν υποστεί όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν επιδοτούμε το κλείσιμο, όσο και να επιδοτήσει ένα κλείσιμο, είναι κλείσιμο. Και όσο και να σου δώσει ένα ποσοστό επί της 100 έναντι του ενοικίου, όταν εσύ έχεις μηδέν έσοδα, έστω και το υπόλοιπο 20, 30, 50, 60% τρέχει ως έξοδα. Άρα εκ των πραγμάτων, κάθε μήνας, κάθε μέρα που περνάει ξεχωριστά, η επιχείρηση μπαίνει μέσα. Και αυτή πρέπει να τη χρηματοδοτήσει ο ίδιος ο ιδιώτης για να μπορέσει να ξανανταπεξέλθει, να ξανανοίξει, να ξαναμπεί σε λειτουργία. Είναι πιο εύκολο στο να ανοίξει μια επιχείρηση σήμερα και πολύ πιο δύσκολο στο να κλείσει μια επιχείρηση με εργαζομένους, με προβλήματα, με περιουσιακά στοιχεία και να ξαναξεκινήσει. Και να βλέπουμε όμως το ποτήρι μισογεμάτο, έχω την άποψη, κύριε Αντιδήμαρχε, να βλέπουμε δηλαδή ότι όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το ξεκίνημα μπορεί να είναι σε καλό, μπορεί να προκύψουν θετικά, να δούμε το θετικό μέρος της όλης εξέλιξης, γιατί μας φόρτωσε πολύ αρνητικές ειδήσεις όλη αυτή η χρονιά. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε πρόβλημα και σε κάθε φορά που δημιουργείται κάτι το διαφορετικό, δημιουργούνται αντίστοιχα και κάποιες καινούργιες ευκαιρίες. Απλά πρέπει εμείς και ως επαγγελματίες αλλά και ως αιρετοί να έχουμε την διορατικότητα, τον σωστό προγραμματισμό, την διάθεση για εργασία για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτές τις ευκαιρίες και να δημιουργήσουμε μέσα από αυτές. Πάντα δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Σίγουρα υπάρχει και το άσπρο κομμάτι. Σίγουρα υπάρχουν και τα περιθώρια στο να μπορέσεις να ελιχθείς και να φτιάξεις κάτι. Λάθη θα υπάρξουν. Και όσοι εργάζονται και όσοι προσπαθούν για κάτι προφανώς και δεν μπορούν να τα κάνουν όλα σωστά και τέλεια. Αλλά σίγουρα η προσπάθεια θα μας φέρει σε κάποιο θετικό πρόσημο. Πάμε να δούμε τώρα πώς είδατε, γιατί η είδηση θα λέγαμε ήταν η σημαντικότερη κατά το Σάββατο και το Σαββατοκύριακο θα έλεγα. Κύριε Φρεμίδη,
Σίγουρα παρακολουθήσατε και εσείς την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με το δρόμο δράμας Αμφιπολής. Μέσος ΔΙΤ δημοπρατείται το κομμάτι από την Αμφίπολη μέχρι τα όρια του νομού Σερών. Πώς είδατε καταρχάς αυτήν την δήλωση ή καλύτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού? Κύριε Βιλακτέ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τόσα χρόνια το συζητάμε. Ήμουν ανιός και γέρασα, μην πείτε, δεν γέρασα. Όχι, δόξα τω Θεώ, ακόμα πιστεύω ότι έχω πορεία. Είναι ίσως η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοιου τύπου εξαγγελία με χρονοδιάγραμμα και θα ήθελα κι εγώ εσωτερικά ενδόμηχα να το πιστέψω πραγματικά, αλλά έχουν γίνει τόσα πολλά στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων που δυστυχώς είμαστε λίγο περισσότερο ίσως και από το κανονικό επιφυλακτικοί. Εγώ θα ήθελα να πιστέψω ότι όντως θα υλοποιηθεί αυτό, να βγούμε από αυτή την απομόνωση, να προχωρήσουμε και σαν περιοχή, να αναπτυχθούν οι μετακινήσεις, το εμπόριο, ο τουρισμός. Ξέρετε ότι τα έργα υποδομής φέρουν θετική εξέλιξη και θετικό πρόσημο στο σύνολο της κοινωνίας. Σε ένα οικονομικό γίγνεσθε τοπικό θα υπάρχει σίγουρα θετικό πρόσημο και θετική εξέλιξη. Και θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν έβλεπα την εκκίνηση αυτού του έργου. Δηλαδή αν ξεκινούσε μια δημοπράτηση και βλέπαμε το πρώτο έργο. Τότε πραγματικά και εγώ θα πιστέψω ότι το πράγμα έχει μπει σε σειρά και όντως αργά, λίγο πιο μετά από το κανονικό, κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί. Επιφυλακτικό σας ακούω πάντως. Αλλά αισιόδοξος. Αισιόδοξος. Ναι. Είπατε και κάτι και για τις ποικίλες μορφές ανάπτυξης, κύριε Φρεμίδη. Οι οδικοί άξονες είναι η έξοδος από την απομόνωση. Είναι κατάντια να έχεις τέτοιο οδικό δίκτυο που να συνδέεσαι με μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τι να πεις άλλο. Κύριε Φυλακτέ, ανοίγεις. Ακόμη και για τον τουρισμό, έτσι. Διαφορετικές σελίδες και στο τουριστικό ακόμα προϊόν. Έχεις χαμηλότερο κόστος μετακίνησης. Υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εισρωής τουριστών και εκροής τουριστών. Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει το οικονομικό, το πραγματικό οικονομικό κόστος. Και αν κάποιος θέλει να δει την ανάπτυξη μιας περιοχής, την πραγματικά και να την κυνηγήσει, μόνο με σημαντικού τύπου έργα και υποδομές μπορεί και να ευελπιστεί ότι αύριο μεθαύριο θα γίνει κάτι καλό στην περιοχή μας. Σιδηροδρομική Εγνατία, κάποιοι το συνδέουν, κύριε Φρεμίδη, ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα περάσει από διαδικασία ουσιαστικά έγκρισης και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι σε αυτό το σχέδιο κόβεται ουσιαστικά η Δράμα και οι Σέρες, ότι γίνεται μια σύνδεση του λιμανιού της Καβάλας με τη Θεσσαλονίκη απευθείας. Όλη αυτή η συζήτηση, γιατί απομόνωση έχει πολλά πλοκάμια. Κοιτάξτε, η απομόνωση είναι και στο θέμα των ανθρώπων που πρέπει να διεκδικήσουμε πέντε πράγματα. Αυτή τη στιγμή θα βάλουμε σε μια ισορροπία να φτιάξουμε το δρόμο, αν μου λέτε αυτό, ή να έχουμε τα τρένα. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση. Η Δράμα δικαιούται έναν δρόμο, τον οποίο το δικαιούται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον έχουν στερήσει επί σειρά ετών όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν περάσει κατά το παρελθόν. Και έτερον εκάτερον δεν έχει καμία σχέση με το τρένο. Το τρένο σχετίζεται με την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής, σχετίζεται με το επιβατικό κοινό, σχετίζεται και με τον τουρισμό και θέλω. Και με την ιστορία. Και με την ιστορία φυσικά. Και σε περίπτωση που όντως υλοποιηθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός και εμείς βρεθούμε εκτός, θα πρέπει να είμαστε εκείνοι που να το διεκδικήσουμε όχι με φωνές και τυμπανοκρουσίες, αλλά με σωστό προγραμματισμό και πρόταση ότι αυτό εδώ που πάει να γίνει είναι λάθος και πρέπει να διορθωθεί με αυτόν και με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Λύσεις, κύριε Φυλακτέ, πάντα υπάρχουν. Απλά θέλει δουλειά και καλή πρόταση. Θα πρέπει να είμαστε ίσως περισσότερο διεκδικητικοί. Ναι, γιατί σε όλα τα επίπεδα, κύριε Τάσο. Κύριε Φρεμίδη, συγγνώμη. Ναι, δεν πειράζει. Φυσικά. Γιατί όχι, κύριε Φυλακτέ. Όπως και τώρα που έχουμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, τρέχει ο Δήμος και προσπαθεί να και ζητάει παραπάνω ίσως και από αυτά εδώ τα οποία έχει το δικαίωμα να ζητήσει. Εννοείται το πρόγραμμα Τρίτσης. Βεβαίως. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πάνω από τα 30 εκατομμύρια και ψάχνουμε να βρούμε και άλλους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και το υπόλοιπο ποσόν της τάξης των 10 εκατομμυρίων που εκκρεμεί. Άρα δεν σταματάμε εκεί, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και συνεχίζουμε να κυνηγούμε καταστάσεις οι οποίες θα μας φέρουν καλύτερες υποδομές. Πάντως, από τη μία είναι σημαντικό το να λέει η κεντρική κυβέρνηση καταθέστε προτάσεις, να μην βάζει πλαφόν και μετά έρχεται αυτόματα, βάζει και ένα κόφτη θα λέγαμε. Στις χρηματοδοτήσεις δημιουργεί θέμα. Ο Δήμος Δράμας ήταν έτοιμος. Είχαμε συγκεκριμένες σκέψεις, τις οποίες θέλαμε να υλοποιήσουμε. Όταν βγήκε αρχικά το Τρίτσις και είχαμε
ένα σχέδιο το πώς θα κινηθούν τα πράγματα, ξεκίνησαν την προεργασία. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Δράμας δικαιούται γύρω στα 22 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Οι δικές μας προτάσεις ξεπερνάνε τα 30. Φυσικά και θα τα διεκδικήσουμε, δεν σταματήσουμε. Αλλιώς, κύριε Φυλακτέ, αν είναι να περιμένουμε να μας δώσει μόνο αυτά που θα μας δώσει η κεντρική κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το επιπλέον βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε. Θα δούμε κάποια πράγματα, λέτε πάντως. Σίγουρα. Κάποια τώρα, έργα θα δούμε να εξελίσσονται και στην πόλη και στον ευρύτερο Δήμο. Δεν ξέρω, κύριε Φυλακτέ, κατά πόσον θα μπορέσει να τρέξουν σε ένα επίπεδο υλοποίηση, ώστε να είναι φανερό προς τον κόσμο το τι μελιγενέστε. Αλλά σίγουρα. Εννοείται τη χρονοκαθυστέρηση γενικότερα, ναι, στα αυτό έργα. Αυτό εδώ δεν μπορώ να. Εξακέλλονται και μέχρι να αρχίσουν. Το σίγουρο είναι πάντως ότι θα ξεκινήσουν. Αυτό είναι σίγουρο. Και από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν με τον ΑΒ τρόπο, εμείς θα κάνουμε φυσικά και ό,τι είναι δυνατόν, όπως βλέπετε και την εξέλιξη των έργων για το ΒΑΑ, που είχαμε κατά το παρελθόν ακούσει ότι θα καθυστερήσει, θα σταματήσει και ούτω καθεξής. Βλέπετε ότι εξελίσσεται κανονικά και έχει τώρα πλέον και ο κόσμος μια εικόνα, μια μικρή εικόνα ακόμα, το τι θα γίνει. Υπάρχει και θα γίνουν και κάποιες αλλαγές από όσο γνωρίζω εκεί στην 19η Μαΐου, στον χώρο που εξελίσσεται το έργο του ΒΑΑ, κύριε Φρεμίδη, αλλά κουράγιο σε όλους γιατί σημαντικά έργα είναι. Εντάξει, κύριε Φυλακτέ, θα φέρουν και αλλαγές μόνιμες από όσο φαίνεται. Έχουμε εκεί πέρα τον εμπορικό κόσμο, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την περιοχή της ανάπλασης, της καινούργιας περιοχής. Και αυτή η ανάπλαση. Που ανάπλαστα είναι και εκείνο, όπου αυτή τη στιγμή πλήττονται. Και όταν έρχεσαι από μια πανδημία, από μια τέτοια κατάσταση και έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό, εκ των πραγμάτων η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα θετική. Φυσικά και θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου υπομονή και όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία και να μην έχουμε παράπονο. Μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, όλος αυτός ο εμπορικός κόσμος, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν ενεπλακεί σε αυτό το έργο, είτε είναι οι συγκοινωνίες, είτε είναι τα ταξί, είτε είναι τα αστικά, είτε είναι ο εμπορικός κόσμος, δείχνουν μια πολύ καλή διάθεση, είτε είναι ο κόσμος ο οποίος μένει και έχει τα σπίτια. Υπάρχει μια ισορροπία, λέτε. Και τέλος πάντων, συνεργάζονται. Το παλεύουμε. Βλέπουν και αυτοί ότι και από την πλευρά μας υπάρχει καλή διάθεση και νομίζω ότι έχουμε βρει μια ισορροπία και προσπαθούμε τα πράγματα να τα τρέξουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Φρεμίδη? Εγώ ξανά να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλές γιορτές, να ευχηθώ και στον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Χριστόδουλο Μαμψάκο. Την τιμητική του έχει σήμερα ο Μαμψάκος. Έγινε παππούς. Να το χαίρονται την εγγόνα τους. Κάθε ευτυχία και χαρά και στην κόρη του την Τώρα. Θέλω να πω υπομονή, θέλω να πω αγάπη και όλα θα περάσουν. Να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ, να είστε καλά. Είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη τον Εφρεμίδη. Είναι ο αντιδήμαρχος που έχει σχέση με τα οικονομικά του Δήμου, με τον τομέα της Δημοτικής Αστυνομίας. Έχει στις αρμοδιότητές του και την λαϊκή αγορά. Είδαμε και τα θέματα αυτά, είδαμε και τα του τουρισμού, κυρίες και κύριοι, γιατί μπαίνουμε και σε μια τουριστική χρονιά που ευχόμαστε να κυλήσουν όλα ομαλά. Γιατί αν δεν πάει καλά φέτος ο τουρισμός, ζήτω που καήκαμε, Γιάννη Εφρεμίδη, συνολικά σαν χώρα, θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.